Η διαχείριση του νερού, ο καθαρισμός των τάφρων και το αρδρευτικό έργο δυτικής πεδιάδας της επαρχίας Νέστου απασχόλησαν κυρίως την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ στη Νέα Καριά, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα με το έργο το οποίο κατασκευάζεται για την δυτική, το αρδρευτικό της λεγόμενης δυτικής πεδιάδας. Εκεί έχουμε διάφορες οκλήσεις. Ότι το έργο επιδρά στο περιβάλλον, στην προστατευόμενη περιοχή κλπ. Εμείς και το περιβάλλον θέλουμε να προστατεύσουμε και πιστεύω ότι περισσότερο από εμάς, περισσότερο από εσάς που ασχολούμαστε στον πρωτογενή τομέα, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον περισσότερο από εμάς. Το διάστημα που πρέπει να τελειώσει για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας ένα επίπεδο διαχείρισης των νερών όσο γίνεται καλύτερο. Και με τα θέματα των αδειών που απαιτούνται, η υπηρεσία έκανε την προσπάθεια προκειμένου να βρει λύσεις και να έχουμε άδειες και για τα νερά τα οποία αξιοποιούμε από το 1960 κάτι τώρα. Δεν μιλάμε για μια δουλειά η οποία ξεκίνησε χθες ή προχθές. Πιστεύω ότι 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα θα τα βάλουμε μπροστά. Ξέρω το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νότια με τη διάβρωση και τη γνωστή γέφυρα στην παραλία του Μοναστηρακίου. Θα πρέπει και αυτό να το δρομολογήσουμε. Πολύ σωστά επισήμανες και εσύ και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ της Χρυσούπολης το πρόβλημα που υπάρχει με την διόρυγα την οποία μεταφέρει το νερό εδώ πέρα. Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να βρεθεί λύση, αλλά λύση με τα ψέματα χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα μπορεί να βρίσκουμε στη θεωρία, στην πράξη πρέπει να βρούμε και να το φέρουμε εις πέρας. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής συνέλευσης, το λόγο πήρε και εκπρόσωπος του Δασαρχείου, ο οποίος τόνισε πως από τις 26 Νοεμβρίου του 2015 απαραίτητο κρίνεται το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης για την αγορά γεωργικών φαρμάκων. Εφαρμόζει μια κοινοτική οδηγία μετά από κάποια χρόνια που εκδόθηκε, στην οποία αναφέρει ότι όλη η διακίνηση των φαρμάκων από την εταιρεία που τα πουλάει στο γεωπόνο που έχει το μαγαζί των φαρμάκων και στον παραγωγό θα γίνεται ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγμή με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή έδωσε ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο για μένα είναι λίγο, από 26 Νοεμβρίου και μετά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα μπορεί κανένας παραγωγός να πάει να αγοράσει από το μαγαζί φαρμάκων φάρμακα, εάν προηγουμένως δεν έχει παρακολουθήσει μια εκπαίδευση. Δεν έχει πάρει ένα πτυχίο πιστοποίηση ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά τα φάρμακα. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε και πολύ σωστά στα φάρμακα. Είναι κάτι το οποίο εδώ και πολύ καιρό το έχουν επισημάνει, αλλά για μένα έπρεπε να το δουν, όπως είπε ο κύριε Μαρκόπουλε, όπως είστε γεωπόνοι. Έπρεπε οι γεωπόνοι να μην ξεφύγουν από το ρόλο τους και γίνουν έμποροι. Να το συνδυάσουν, αυτό είναι καλό. Τα ρίχνετε όλα σε εμάς και πολύ καλά κάνετε. Η γναλασιμότητα όμως που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη στα προϊόντα, γιατί πραγματικά στην τροφική αλυσίδα ευθυνόμαστε εμείς και είναι ντροπή να μην χρησιμοποιούμε σωστά τα φάρμακα με τις υποδείξεις τις δικές σας για να υπάρχει ένα προϊόν ασφαλές για όλους μας και εμείς είμαστε πλέον οι αγρότες. Από την πλευρά της κατασκευής των έργων έχουμε πει και εγώ και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Παυλίδης ότι θα πληρώσουμε και θα φέρουμε εις πέρας τον καθαρισμό των 4 βασικών στραγγιστικών αξώνων, της ΤΑΦ1, της ΤΑΦ2, της ΤΑΦ3 και της ΤΑΦ4, και θα αναλάβουμε την κατασκευή ενός ταποστραγγιστικού αντλιοαστασίου στην περιοχή της Πετροπηγής, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε με επιτυχία και τον όγκο το νερό, ο οποίος απορρέει από τα όρη της Λεκάνης προς τον νότο. Υπάρχουν πολλά. Προτεραιότητα δίνουμε στον καθαρισμό των τάφρων και να μπορούμε να παρέχουμε το νερό όσο το δυνατόν τακτικότητα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα φυσικά στους παραγωγούς. Λειτουργούμε πιστεύω καλά. Το μόνο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Δυσκολευόμαστε κάπως να τα μάσουμε, να μάσουμε τις υποχρεώσεις, δηλαδή η παραγωγή να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις τους. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Από την πολιτεία είμαστε ξεχασμένοι, εντελώς, εδώ και χρόνια, από τότε που κατηργήσανε την ΙΕΒ, την Υπηρεσία Έγκυων Βελτιώσεων, η οποία ήταν προϊσταμένη αρχή για μας.
μας βάλανε στο Δήμο, αλλά όχι ότι ρίχνω εγώ τίποτα στη Δημαρχία, ξέρω ότι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν είναι οπλισμένος σε αυτά, δεν είναι έτοιμος, δηλαδή διελήθη η υπηρεσία, μπορούσε δηλαδή να στείλει από εκεί ορισμένα ένα προσωπικό το οποίο ήταν αυτό, να το στείλει στους Δήμους για να μπορούμε κι εμείς να λειτουργήσουμε σωστά.